Αυτή είναι μια αγριελιά. Είναι ένα είδο ελαιόδεντρου που φυτρώνει στι πλαγιές και προπήρχε στην Κρήτη και κυρίω στα μεσκλά του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Τι το ιδιαίτερο έχει όμω το λάδι που παράγεται από τον καρπό αυτού του δέντρου. Αυτό το λάδι έχει τρομερά οργανοληπτικά, έχει χρωστικά, έχει εντεξιωδητικά και είναι και ένα ιδιαίτερο λάδι. Ένα ιδιαίτερο λάδι το οποίο θα μπορεί να το πιει. Ε, η παραγωγή είναι από 9 με 10 κιλά περίπου ελιέ. Σωστά το είπατε, βγαίνει ένα κιλό λάδι. Αυτό το λάδι όμω πληρεί όλε τι προποθέσει, δεν έγινε και αυτό 5 γραμμέ. Μάθαμε να μετράμε την οξύτητα, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Βγάλαμε λάδι με πάρα πολύ δυσκολία, βγαίνει το λάδι τη αγριελιά, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όμως προσπαθήσαμε να το βγάλουμε όσο γίνεται πιο σωστά με τις εποπτείες του Πανεπιστημίου του Αθηνών της Φαρμακευτικής. Ο καρπός της Αγριελιάς συλλέγεται έως και σε τρία τακτά διαστήματα, όμως πολύ σύντομα, ενώ η τιμή που αποδίδεται στον παραγωγό αγγίζει έως και τα 10 ευρώ το κιλό. Θα πρέπει να κάνουμε μαζέματα το Νοέμβριο, να κάνουμε το Δεκέμβριο και να κάνουμε και νωρίς τον Ιανουάριο μέσα σε τρει μέρε πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσουμε να. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα για να βγει. Εμεί, σαν συνεταιρισμό, σαν συμβούλιο, υπάρχει ομάδα η οποία θα επιλέξει ποιε είναι αυτέ οι ελιέ. Θα τι δούμε, θα, τις, θα πάει ο κόσμο, θα τι μαζέψει ο παραγωγό και θα φτάσει σε ένα σημείο να παίρνει τουλάχιστον 10 ευρώ το κιλό το λάδι. Και στο ελαιουργείο φροντίζουν ώστε η γραμμή παραγωγή να είναι καθαρή, χωρί υπολείμματα από άλλα ελαιόλαδα. Από το πλυντήριο, από το σπαστήρα, από του μαλακτήρε, από τη γραμμή του άξονα μέχρι να πέσει το λάδι στου μαλακτήρε, θα πρέπει να είναι όλα πεντακάθαρα. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να μιλήσουμε ντε διαχωριστήρε κτλ. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να μιλήσουμε ότι παράγουμε πραγματικά ένα αυθεντικό προϊόν τη αγριελιά. Ε, περιμένουμε κάποια αποτελέσματα σε κάποιες εκθέσεις που έχουμε στείλει δείγματα στο Λονδίνο και θα έχουμε αποτελέσματα, αλλά και μέχρι τώρα, όπου και να έχει πάει αυτό το λάδι, ε, γίνεται ανάρπαστο, έχει μια τρομερή γεύση. Το λάδι της αγριελιάς σερβίρεται μόνο σε ειδικέ περιπτώσεις γουρμέ, κατά τις οποίες απαιτείται ειδική γεύση ελαιόλαδου και με την ανάλογη βέβαια θρεπτική αξία. Το έχουμε στείλει σε διάφορες εκθέσεις, στο Μαΐχ, στον Λονδίνο, σε κάποιε εκθέσει, Ιταλία, Ισπανία που είχαμε πριν λίγο, στην Αθήνα, πάντα διαμέσου τη Αβέα. Ο συνεταιρισμό στα Μεσκλά πρόσφατα απέκτησε μια υπερσύγχρονη αίθουσα διαλέξεων μέσω ευρωπαϊκού προγράμματο, ενώ οι εγκαταστάσει φιλοξενούν γεωπόνου σε μόνιμη βάση και κάθε παραγωγό διατηρεί φάκελο, στον οποίο αναφέρει όλε τι εργασίε που έχει κάνει σε όλο το διάστημα τη καλλιέργεια. Η γεωπόνη είναι εδώ. Και μέσα από αυτό, αν θα μπορούσα να πω κάτι ότι να γίνει ένα κάλεσμα, ας το πούμε στους, χωρί, στους παραγωγούς, όποιοι δεν έχουν την αμεσότητα στο χωριό και υπάρχουν τα παιδιά του μπαμπά, υπάρχουν τα εγγόνια. Καλό θα είναι να πλησιώσουν ομάδες όπως είμαστε εμείς όλοι και να έρθουν και να αναδείξουμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως τονίστηκε, η αγριελιά είναι ένα είδος που προϋπήρχε εδώ και αρκετές δεκαετίες στην περιοχή των Μεσκλών και αν και τα δέντρα αυτά μπολιάστηκαν σε τσουνάτες μετά από την κατοχή μετά από τις πρόσφατες καταστροφές ξαναφύτρωσαν όπως παλιά. Μάλιστα, ένα ακόμα χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν μπορεί να τα προσβάλλει ο δάκος.